Με απώντας δεκάδες βουλευτές και ψήφους 117 υπέρ και 37 κατά, πέρασε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή με την πλειοψηφία επί των παρόντων η επίμαχη τροπολογία Χρυσοχοΐδη, που προβλέπει τη δημιουργία κέντρων υποδοχής παράνομων μεταναστών και προσδιορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι μετανάστες θα κρατούνται σε αυτά. Την τροπολογία καταψήφισαν ΚΚΕ, Λαός, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Αριστερά και Ανεξάρτητοι Έλληνες. Το θέμα προκάλεσε έντονη κόντρα στη Βουλή, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να τονίζει ότι η κοινωνική ειρήνη είναι σε κίνδυνο και το πρόβλημα παίρνει τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση, πετάξτε τους έξω. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, υποστήριξε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Εν τω μεταξύ, με 6 προσαγωγές λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων στην Αμυγδαλέζα, οι οποίοι αντιτίθενται στην πιθανή επικείμενη δημιουργία τόπου διαμονής αλλοδαπών στην περιοχή.